Ο φιλοπρόεδρος Σύλλογος Κοζάνης συνεχίζει τις καλοκαιρινές μουσικές του παρεμβάσεις και χθες προσκάλεσε όλους σε λιμάνια Ξένια, σε μια ιδιωτική ταξιδιωτική οδηγία που εξέδωσε για όλους ο Νίκος Πορτοκάλωλου με τις θερωτές του κιθάρες. Μια σημαντική προσπάθεια του καλλιτέχνη να μεταγράψει σε ένα δικό του σημερινό ήχο τα παραδοσιακά, λαϊκά και ελαφρά τραγούδια που ξεχωρίζει, αλλά και τα δικά του προσωπικά και αγαπημένα. Ένας φόρος τιμής σε όλους αυτούς τους επώνυμους και ανώνυμους ιδιοφυείς δημιουργούς, στους οποίους χρωστάμε το ότι έχουμε ακόμα δική μας ταυτότητα και γλώσσα. Χαμένη Ατλαντίδα στις χωματερές. Τώρα περιμένει τώρα με τα κρυφά της δώρα τους εφαίνονται. Μη ψάχνεις πια αλλού, μη ψάχνεις πια αλλού, αφού το ξέρεις ήδη. Μη ψάχνεις πια αλλού, μη ψάχνεις πια αλλού, εδώ είναι το ταξίδι. Είναι η εκδήλωση, όπως όλοι ξέρουμε, έχει προσκαλεσμένο ένα σπουδαίο μουσικό δημιουργό, τον Νίκο Πορτοκάλωγλου. Ο Νίκος Πορτοκάλωγλου έχει έρθει εδώ στο Στέκι στην Αυλή και έκανε μια ξεχωριστή βραδιά επίσης το 2001. 13 χρόνια λοιπόν μετά επανέρχεται στην Αυλή μας με την καινούργια αυτή δουλειά που έχει κάνει και πιστεύουμε ότι θα εντυπωσιάσει τον κόσμο. Εμείς τον καλωσορίσαμε. Η βραδιά προβλέπεται επιτυχημένη γιατί και ο κόσμος έχει κατακλείσει την Αυλή. Να πούμε ότι την Τετάρτη έχουμε προβολή Θερινού Σινεμά και την επόμενη Δευτέρα μια πολύ σημαντική επίσης μουσική εκδήλωση όπου ο Θάνος ο Μικροτσίσκος, η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Γιώργος ο Μεράντζας θα ανταμώσουν για μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση επίσης. Ναι, ναι. Σε αυτή την ωραία Αυλή εδώ που είναι εκτός χρόνου. Θυμάμαι ότι είχα έρθει εδώ το 2001 με την Ανδριάννα, την Μπάμπαλη και τον Λιβαδά. Και μου είχε μείνει μια πολύ ωραία ανάμνηση από αυτή την Αυλή. Και ελπίζω ότι και απόψε θα είναι πολύ όμορφα. Είναι διαφορετικός ο χώρος από αυτόν που τέλος πάντων τραγουδάτε συνήθως, έτσι. Πόσο μετράει αυτό? Είναι σπιτικός χώρος. Είναι σαν να παίζεις ένα σπίτι και να έχουν μαζευτεί οι φίλοι σου. Αυτή είναι η διαφορά του. Συνήθως παίζουμε σε μεγάλα θέατρα ή σε φεστιβάλ. Αυτό έχει άλλη αμεσότητα. Πώς είναι η περιοδία φέτος? Υπάρχει και αρκετή ξεκούραση φέτος, ευτυχώς. Συγκριτά. Ναι. Γιατί? Γιατί ήταν πολύ περίμενε με μια καινούργια, τέλος πάντων, δισκογραφική δουλειά. Ναι, παίζουμε αυτή τη δουλειά την παίζουμε αρκετό καιρό πριν βγει ο δίσκος. Δηλαδή, από την αρχή του χειμώνα, κάναμε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Δεν έτυχε να έρθουμε στην Κοζάνη βέβαια και παρουσιάσαμε αυτή τη δουλειά, τα Λιμάνια Ξένα, που είναι διασκευές σε αγαπημένα μου παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια με πρωταγωνιστή την κιθάρα. Ελευθερία χωρίς αγάπη, φως μου είναι ποτάμι χωρίς νερό. Τι να το κάνω αυτό το δρόμο προς μου, χωρίς εσένα για να γυρνώ. Μετρώ τις φέρες, μετρώ τους φόρες, μετρώ τα χρήματα. Μετρώ τα χήματα. Μετρώ τα χήματα.